Καλημερίζω τον γραμματέα, τον Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Ελευθερίου. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίν, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τι κάνουμε, ποια είναι η εικόνα που εσείς εισπράτετε με αυτά τα ρεκόρ σε κρούσματα, σε εισαγωγές, σε διασωληνωμένους? Φαντάζομαι την εικόνα που εισπράττουν όλοι όσοι βλέπουν μία απλή καμπύλη σε ένα γράφημα και βλέπετε ότι ακόμα η καμπύλη δυστυχώς των κρουσμάτων ανεβαίνει παρά τους τόσους μήνες lockdown. Ένα lockdown βέβαια το οποίο πλέον έχει αποδειχτεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι έτσι τουλάχιστον όπως εφαρμόστηκε ήταν λάθος. Σίγουρα δεν βοήθησε στο να περιοριστούν τα κρούσματα. Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο να βοήθησε στο να αυξηθούν. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε πλέον δεκάδες επιστήμονες, επιδημιολόγοι, πολύ πιο ειδικοί από μένα, σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια θέλω εδώ να επισημάνω το εξής, ότι το πρόβλημα της αντιμετώπισης της πανδημίας το έχει η χώρα μας, αλλά αν δείτε τον παγκόσμιο χάρτη, το έχει γενικότερα η Ευρώπη. Και έχω την αίσθηση ότι το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι αποφάσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας δεν παίρνονται εδώ. Παίρνονται μάλλον προς τη Γερμανία μεριά. Η κυρία Μέρκελ ήδη αντιμετωπίζει η ίδια εσωτερική αντιπολίτευση. Υπάρχουν δημοσιεύματα και στην Bild, αλλά και πολλά άλλα, που τις επισημαίνουν λάθη και στοχίες τόσο στην αντιμετώπιση αλλά ακόμα και στους εμβολιασμούς. Αντιθέτως, αν δείτε στην Απανατολή, η αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν πολύ πιο αποτελεσματική, γιατί εκεί υπάρχουν άλλα μέτρα. Και έχω την αίσθηση ότι δυστυχώς ως Ευρώπη έχουμε αποτύχει στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Τώρα, ναι, ναι. Από εδώ και πέρα πρέπει να αλλάξουμε σίγουρα συνταγή και φάρμακο. Στην ιατρική, όταν ένα φάρμακο δεν λειτουργεί ή έχει παρενέργειες, ο γιατρός οφείλει να το αλλάξει ή να αλλάξει τη δοσολογία. Αλλιώς δεν θα έχει αποτέλεσμα. Συνεπώς, αυτή είναι η πρώτη εικόνα που εγώ τουλάχιστον έχω. Ελπίζω ότι καθώς ο ιός και οι εμβολιασμοί, γιατί μας εμβολιάζει και ο ιός, και καθώς προχωράνε και οι εμβολιασμοί, θα αρχίσει να πέφτει το επιδημικό κύμα και δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου αμφιβολία ότι πλέον έχουμε προχωρήσει σαν ουσία γέλη στη χώρα μας. Άρα εσείς κύριε Ελευθεριού, και θα έλεγα προς τιμήν σας, το έχετε ξανακάνει, κοιτάζοντας και προς την Ανατολή που είναι, ναι, ένα καλό υπόδειγμα, μάλλον υπομνείεται ότι η Δύση έχασε το τέστινγκ, την ιχνηλάτηση, την απομόνωση και τη στρατηγική της επιδημιολογικής επιτήρησης. Όχι απομόνωση με τα χαρακτηριστικά της Κίνας ενδεχομένως, αλλά απομόνωση εδώ δεν έγινε καν αυτό. Ένα και δύο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι με αυτό που μου λέτε, έτσι πως πάμε, πάμε. Από φυσική μόλυνση σε ανοσία, συν εμβολιασμούς, μπας και φτιαχτεί ένα τείχος ανοσίας. Αλλά η φυσική μόλυνση, όπως ξέρετε κι εσείς, έχει και ένα ρίσκο. Δεν ελέγχεις στη φυσική μόλυνση τους θανάτους, για να το πούμε ανοιχτά, να καταλαβαινόμαστε. Ναι, βεβαίως, υπάρχει ένα ρίσκο. Βέβαια, πλέον είναι μονόδρομος, γιατί δεν βλέπω κάποιον άλλο δρόμο. Τώρα, το self-testing, γιατί σας άκουσα... Θα έρθω εκεί. Ναι. Ολοκληρώστε λίγο τη σκέψη. Θα έρθω σε αυτό. Η σκέψη μου είναι, λοιπόν, ότι έτσι όπως εφαρμόστηκαν τα μέτρα, καταφέραμε δυστυχώς βαρύ πλήγμα στην κοινωνία και στην οικονομία, χωρίς να έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε τον ιό. Τώρα θα μας πούνε κάποιοι βέβαια ότι αν δεν είχαμε το lockdown θα ήταν πολύ περισσότερα τα κρούσματα. Αλλά με την ίδια λογική κάποιος... Συγγνώμη, να πει... εγώ κύριε Ελευθερίου, να το ακούω κι εγώ αυτό, αλλά αναρωτιέμαι, με βάση τι? Γιατί έχουμε στοιχεία και το ξέρουμε, έχουμε εικόνα επιδημιολογική, ξέρουμε ποια είναι τα ενεργά κρούσματα στην πραγματικότητα στη χώρα, πόσοι νόσησαν, απονόσησαν, πώς είναι στο σπίτι τους ασυμπτωματικοί, προσυμπτωματικοί, έχουμε ιχνηλατήσει, πώς το λέμε αυτό ότι θα έχουμε περισσότερους? Εγώ μου αρκεί 5 μήνες lockdown, δυστυχώς, να έχω ένα μακάβριο πικ νεκρών. Ακριβώς, και κοιτάξτε, το θέμα με την ίδια ευκολία θα μπορούσε κάποιος να πει, εφόσον δεν υπάρχουν επίσημα δεδομένα και στοιχεία, ότι ναι, εντάξει, αν δεν είχαμε το lockdown θα είχαμε λιγότερα κρούσματα. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα στην επιστήμη. Έπρεπε να υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες, χωρίς αμφιβολία, οι οποίες θα μπορούσαν να μετρήσουν και τον επιπολασμό της νόσου και την πραγματική ανοσοποίηση του πληθυσμού. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσουμε οποιονδήποτε να μας πει ποια είναι η ανοσοποίηση αυτή από φυσικό τρόπο στον γενικό πληθυσμό, αυτό το απλό δεδομένο δεν το έχουμε στη χώρα μας. Μάλιστα. Πείτε μου τώρα, εγώ υποστηρίζω από το πρωί ότι καλό είναι ο κόσμος να μην ακουμπήσει
το πλαστό κατ' εμέ δίλημα να μπω περισσότερο σε lockdown ή να βγω. Για μένα είναι κάλπικο. Το ερώτημα είναι να μπω ή πώς θα βγω από το φαύλο κύκλο της αλυσίδας της δεξαμενής των κρουσμάτων. Μήπως το self-test είναι το φύλλο σικής για να πω βγείτε με αυτοδιάγνωση. Ακούστε, το θέμα το βασικό είναι πώς θα βγούμε περιορίζοντας όσο το δυνατόν την πανδημία και επιτρέποντας την λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας. Και υπάρχουν τρόποι να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει δίλημα, είναι ξεκάθαρο κατά τη γνώμη μου. Ο στόχος είναι να ανοίξει και να λειτουργήσει η κοινωνία με σωστά μέτρα, με στοχευμένες επιδημιολογικές μελέτες, με στοχευμένες παρεμβάσεις εκεί που ενδυνεί ο κορονοϊός, προστατεύοντας τις ευπαθείς ομάδες, αυτοί που κινδυνεύουν να έχουν σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους, και συγχρόνως να αρχίσει να λειτουργεί η οικονομία και η κοινωνία. Γνωρίζουμε πλέον, κοιτάξτε, το πρώτο lockdown ήταν σωστό. Μια χαρά το είπατε. Άρα όντως δεν υπάρχει δίλημα. Το θέμα είναι υπάρχουν όλα αυτά που περιγράφεται ανοίγοντας η κοινωνία. Δυστυχώς όταν δεν έχουμε οργανωμένες δομές λόγου χάρη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δεν έχουμε οργανωμένες δομές επιδημιολογικής επιτήρησης, όταν τρέχουμε τελευταία στιγμή μοιράζοντας τεστ την τύχη στον κόσμο, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη δυνατή φάση για να το κάνουμε αυτό. Λόγου χάρη στα σχολεία μας, τώρα, για να πούμε τα πράγματα, καθώς θα ανοίξουν, που έπρεπε κατά τη γνώμη μου ήδη να έχουν ανοίξει, θα έπρεπε καταρχάς κατά προτεραιότητα να έχουν εμβολιαστεί οι καθηγητές μας. Δεν μπορούμε να κρατάμε τα παιδιά μας μέσα ένα χρόνο χωρίς καν αθλητικές δραστηριότητες. Θα έπρεπε στη συνέχεια να υπάρχουν εκπαιδευμένες ομάδες οι οποίες θα κάνουν rapid test με τον τρόπο που πρέπει να γίνει σωστά. Διότι αν δεν ληφθεί σωστά το rapid test, δεν έχει σωστό αποτέλεσμα. Αλλά ακόμα και σωστά να ληφθεί, πάλι ξέρουμε ότι βγάζει πολλά ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Διότι χρειάζεται μεγάλο υλικό φορτίο για να βγει θετικό. Και αν δεν ληφθεί, αν ληφθεί στις πρώτες μέρες ή στις τελευταίες μέρες της νόσης, μπορεί να βγει αρνητικό. Σας μαλώσω, κύριε Ελευθεριού. Συντάσσεστε κι εσείς με τον ECDC και δεν ακούτε Έλληνες καθηγητές ότι αυτά τα τεστ τσιμπάνε ασυμπτωματικούς και προσυμπτωματικούς. Μάλλον δεν έχετε διαβάσει. Και εσείς και ο ECDC δεν έχετε διαβάσει τους Έλληνες καθηγητές. Ίσως πρέπει να κάνουμε φροντιστήρια εντατικά τελευταία. Ξέρετε, καλά τα λέτε εσείς. Αλλά ας πούμε τώρα που φαίνεται ότι πάμε για άνοιγμα. Δεν θα έπρεπε αυτά όλα να υπάρχουν? Και να το θέσω και διαφορετικά, γιατί σωστά το είπατε. Εμβολιασμοί. Καλώς ή κακώς έχουν φτιαχτεί πάρα πολλά εμβολιαστικά κέντρα. Ερώτηση, ένα χρόνο τώρα αντίστοιχα κέντρα, δομές για τέστινγκ, σοβαρό τέστινγκ, όχι κάτω μόνο σου με όλες αυτές τις επισφάλειες που είπατε, δεν μπορούσε, ήταν τόσο δύσκολο να γίνει? Φαντάζομαι πως δεν ήταν, και είναι θέμα, ξέρετε, σχεδιασμού κατά τη γνώμη μου όλα αυτά. Γιατί τα κόστη δεν είναι απαγορευτικά αν κάποιος βάλει και την οικονομική παράμετρο. Το κόστος του lockdown μας έχει στοιχήσει πάνω από 36 δισεκατομμύρια μέχρι στιγμής. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα κόστους, είναι θέμα πιο πολύ οργάνωση. Βεβαίως και θα μπορούσε. Και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να υπάρχει και μια ταχύρυθμη εκπαίδευση κάποιων υπευθύνων, λέω τώρα μια ιδέα, μέσα στα σχολεία. Γιατί το βλέπετε μετά... τώρα που πάνε να τα ανοίξουν. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ο προβληματισμός σας, κατά τη γνώμη μου, είναι στην ορθή κατεύθυνση και γεννά διαρκώς ερωτήματα. Εδώ υπάρχει συζήτηση να ανοίξουν τα σχολεία, να πηγαίνουμε με υποχρεωτικό το self-test, και δεν υπάρχει στοιχειωδώς ένας μηχανισμός. Δηλαδή τα σχολεία, αν υποθέσουμε ότι ανοίγουν την άλλη εβδομάδα, να εκπαιδευτεί, όπως το είπατε, κόσμος, ποιος θα παίρνει τι, πού θα το καταγράφει. Ή αν εγώ είμαι θετικός στο σπίτι μου, πιστεύετε πραγματικά? Είμαι εγώ και άλλοι τρεις. Και το ρωτάω στον Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Είμαστε μια τετραμελής οικογένεια, κάνουμε το self-test. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι καλό και είμαστε και οι τέσσερις θετικοί. Ερώτηση. Αφού απαγορεύεται η μετακίνησή μου, ποιος θα με πάει να κάνω το μοριακό? Θα έρθουν να μου κάνουν το μοριακό? Πώς θα έρθουν να μου κάνουν το μοριακό όταν εδώ στοιχειοδός δεν κάνουν οι χνηλάτες? Καταλαβαίνετε, ναι, σε τι ναρκοπαίδιο μας βάζει το self-test? Ναι, και το κακό είναι, ξέρετε, ότι μπορεί να έχουμε στρεβλή εικόνα με τα αριθμητικά δεδομένα της πανδημίας μέσα από αυτήν την ιστορία. Δεν είμαι αρνητικός αν μπορούσε να εφαρμοστεί με το σωστό τρόπο. Συμπληρωματικά, σε στοχευμένες δομές, αυτό είναι άλλο. Στοχευμένα και συμπληρωματικά. Λοιπόν, αλλά έτσι, λόγου χάρη, θα σας πω για τα σχολεία μας.
Χρόνια τώρα η Ιατρική Σύλλογη και Πανελλήνιος φωνάζει για την ανάγκη ύπαρξης σχολιάτρου στα σχολεία. Αν υπήρχε σχολίατρο στα σχολεία μας, έτσι, έστω και κατά συγκροτήματα, θα μπορούσε να αναλάβει αυτή τη δράση. Λέω τώρα μια ιδέα. Χρόνια το φωνάζουμε αυτό για τα παιδιά μας. Και όχι να δίνουμε στο παιδάκι από ένα τεστ να κάνει μόνο του το self-testing. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μια αλυσίδα πραγμάτων. Δυστυχώς αυτή η πανδημία έπιασε ανοργάνωτη τη χώρα. Δεν φταίει μόνο αυτή η κυβέρνηση, φταίνε όλες. Α, εγώ δεν μιλάω έτσι για τις κυβερνήσεις. Με συγχωρείτε καθόλου, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι, ναι. Έτερων εκάτερων. Καλά όχι, κάνετε και το σημείο. Να εξηγηθούμε, ξέρετε. Το κακό, το είχα πει και στην άλλη συνέντευξη που είχαμε κάνει, ότι έχουμε πολιτικοποιήσει μια πανδημία η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με αμιγώς επιστημονικά κριτήρια. Και θα πω και κάτι ακόμα, μια και μιλάτε και για αυτούς που είναι στην Επιτροπή. Είναι πραγματικά δυσάρεστο να βλέπεις επιστήμονες να παίρνουν αποφάσεις και να εισηγούνται μέτρα με βάση πολιτικά κριτήρια. Αυτό είναι μια αλήθεια η οποία δεν μπορεί να κρυφτεί και πρέπει να πούμε αλήθεια στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έτσι. Κύριε, ναι, ολοκληρώστε, συγγνώμη. Είναι ότι είναι άλλο η επιστήμη και άλλο η πολιτική. Η δουλειά η δικιά μας είναι να λέμε αυτά που πρέπει να γίνουν και η δουλειά των πολιτικών είναι να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν με βάση τη υγεία. Δυστυχώς οι πολιτικοί έχουν γίνει επιδημιολόγοι και επιδημιολόγοι πολιτικοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Επειδή πρώτα ξέρετε καλύτερα εμού, πρώτα υπάρχει η διατροφή και μετά τα συμπληρώματα, δεν ζεις με τα συμπληρώματα, ρωτώ, δεν θα έπρεπε πρώτα να κλείσεις το κενό της έλλειψης σοβαρής επιδημιολογικής επιτήρησης με στοιχεία και δεδομένα στη χώρα και μετά να δεις τα συμπληρώματα όπως τα self-test, γιατί φοβάμαι ότι τώρα στο ήδη υπάρχον πρόβλημα που δεν έχουμε εικόνα στη χώρα καθαρή, θα προσθέσουμε ένα ακόμη με τα ψευδώς αρνητικά, τα ψευδώς θετικά και πάει λέγοντας. Βεβαίως, βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν υπάρχουν μελέτες, το έχουμε πει πολλές φορές. Οι μελέτες αυτές θα είχαν πολύ μικρό κόστος, θα μπορούσαν να γίνουν, επιστήμονες υπάρχουν, τρόποι υπάρχουν. Απορώ γιατί δεν έχουν γίνει. Αν ρωτήσετε αυτή τη στιγμή οποιονδήποτε επιδημιολόγο σοβαρό στη χώρα να σας πει ποια είναι η επιδημιολογική εικόνα, δεν θα ξέρει να σας πει. Ρωτήστε το απλό, ποιο είναι το ποσοστό ανοσοποίησης του ελληνικού πληθυσμού με φυσικό τρόπο. Πρέπει να το ξέρουμε. Σωστά το λέτε. Μπράβο σας, σας τιμά, με συγχωρείτε. Δεν μας άρεσε τα λόγια. Εγώ το έχω ξαναπεί, χαίρομαι. Όχι γιατί κάνετε την καρδιά μου, γιατί λέτε την αλήθεια που πρέπει να ακούσει ο κόσμος, για να καταλάβουμε γιατί αυτή η παλινοδία ένα χρόνο τώρα, συνολικά. Αυτό σημαίνει έλλειψη σχεδίου. Θέλω να σας πω και στο πεδίο των συναδέλφων σας. Μάθατε τι έγινε με τους συναδέλφους σας, οι ιδιώτες στα νοσοκομεία. Και όταν μπαίνει και το θριάσιο COVID, σημαίνει ότι πρακτικά, καρδιολογικά, επίγοντα περιστατικά. Είτε πρόκειται για στιφανιογραφίες, μπαλονάκια, στέντο, οκολογικά. Αυτά τι έγινε, τα εξαφανίζουμε τώρα. Και τι προβλέπουν για να το πω λαϊκά, καβατζώνουν και το θριάσιο μετά τον Ερυθρό Σταυρό. Μεγάλα νοσοκομεία. Εκεί πραγματικά υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Το θριάσιο καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή με μεγάλες νοσηρότητες σε αυτές τις παθήσεις που είπατε. Και πραγματικά αυτό που πρέπει να δούμε είναι τι γλιτώσαμε από θανάτους με όλα αυτά τα μέτρα όσον αφορά τον COVID και τι χάσαμε από τις άλλες παθήσεις. Αυτό θα είναι ένα πεδίο επιστημονικής έρευνας που θα έρθει την επόμενη μέρα. Και πραγματικά πολύ φοβάμαι ότι τα αποτελέσματα θα είναι δυσάρεστα. Και τώρα μου έρχεται και στο μυαλό και κάτι ακόμα. Αντί να μελετάμε σταλήματα μόνο τον ιό, μπορούν να μας πούνε αυτοί που τα μελετάνε ποιο είναι το ποσοστό αύξησης των ψυχοφαρμάκων και των ναρκωτικών ουσιών όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας. Καλά, εγώ με τα λύματα το ακούω λίγο βερεσέ, να σας πω την αλήθεια. Δεν χρειάζομαι να μετρήσω τα λύματα για να καταλάβω τι γίνεται με τα κρούσματα και τη διασπορά αυτή τη στιγμή. Λίγιο αυτή τη στιγμή. Έτσι. Νομίζω ότι είμαστε η μοναδική χώρα που κάνουμε αντιμετώπιση του κορονοϊού με βάση τα λύματα. Που είναι 14 μέρες, ξέρετε ότι αν αποθεραπευτώ ή αν έχω τον ιό, 14 ημέρες ιό θα ξερνώ. Με συγχωρείτε δηλαδή. Τι μέτρησε, ναι. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Τι έγινε με τους συναδέλφους σας, τους βρήκατε? Οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή, οι άτυχοι που τους πήραν, αντιμετωπίζουν πραγματικά σοβαρά προβλήματα. Είναι άνθρωποι οικογενειάρχες, οι οποίοι ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη αναγκάστηκαν να αφήσουν υποχρεώσεις, οικογένειες κλπ. Και ακόμα και τα ιατρεία τους τα κλείσανε και δεν ξέρουν τι ξημερώνει. Είναι για ένα μήνα η επιστράτευση. Ακόμα οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να προσαρμοστούν μέσα στο περιβάλλον της νοσοκομειακής ιατρικής.
παρέχουν ό,τι μπορούν να παρέχουν στο σύστημα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν ανθρώπινη αντιμετώπιση αυτή. Βέβαια η κοινωνία ενδεχομένως να πει δεν με νοιάζει, εγώ θέλω το γιατρό μου. Το θέμα είναι ότι αυτός ο γιατρός έτσι όπως μεταφέρθηκε δεν μπορεί να προσφέρει αυτά που θα έπρεπε να προσφέρει ένας γιατρός ο οποίος είναι μέσα στο σύστημα και γνωρίζει πώς λειτουργεί. Ακούγονται και οι φήμες ότι ενδεχομένως να παραταθεί η επιστράτευση και πολύ περισσότερο. Δεν είναι η λύση οι επιστρατεύσεις, δεν είναι η λύση. Η λύση είναι το να βρούμε προσωπικό το οποίο θα το προσλάβουμε με μόνιμα χαρακτηριστικά και το οποίο θα μάθει το σύστημα και θα παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας. Αυτά με τους συναδέλφους. Αντικαταστάθηκαν αυτοί, κύριε Ελευθερίου, έχετε πλήρη εικόνα. Πιστεύετε ότι έχουν αντικατασταθεί στο πεδίο της πρωτοβάθμιας από την οποία τους βγάλαμε, όπου είχαμε όποια ανάσχεση είχαμε για να μην πέφτουν πάνω στα νοσοκομεία ο κόσμος? Πιστεύετε ότι αντικαταστάθηκαν στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας οι συναδέλφοι? Ξέρω ότι δεν αντικαταστάθηκαν. Αυτό το ξέρω. Άρα την ασκούν οι ίδιοι με κίνδυνο, όχι γιατί το θέλουν, να πηγαινοβγάζουν τον ιό, να τον μεταφέρουν? Γιατί πια στα νοσοκομεία είναι εστίες υπερμετάδοσης, δυστυχώς. Βεβαίως, οι περισσότεροι μετά από 8 ώρες, όπως ξέρετε, μέσα σε ένα νοσοκομείο COVID, δεν έχει τα ψυχικά και τα σωματικά αποθέματα να πάνε στο ιατρείο. Είναι και αυτό. Συνεπώς, οι περισσότεροι προσπάθησαν και βρήκαν αντικαταστάτες, να σας πω την αλήθεια, συναδέλφους στα ιδιωτικά ιατρία για να παραπέμπουν στους ασθενείς τους, όσο αυτό μπορεί να γίνει εφικτό. Ναι. Κύριε Ελευθερίου, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας παρακαλέσω να παραμείνετε στην πρώτη γραμμή ευαισθητοποίησης, γιατί τα δύσκολα είναι εδώ, ό,τι και να λένε. Είμαστε, δεν ξέρω αν είμαστε καν στην κορύφωση, είμαστε το φούντομα αυτής της ιστορίας και δεν το λέω εγώ κι εσείς, το λένε οι καθημερινές εισαγωγές και οι καθημερινές διασωληνώσεις, δυστυχώς. Το δείχνουν οι καμπύλες της πανδημίας ότι ακόμα έχουν ανωδική φορά, αλλά πάντως ας αφήσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα με την έννοια ότι μπαίνει καλοκαίρι, οι εμβολιασμοί προχωράνε, καθώς επίσης κάνει και ο ιός τη δουλειά του. Εμβολιάζει με φυσικό τρόπο τον πληθυσμό. Συνεπώς κάποια στιγμή θα αποκτήσουμε την περίφημη ανοσία γέλης, ένα ποσοστό 60-70% και σιγά σιγά ο ιός θα αρχίσει να υποχωρεί. Όλα τα άλλα είναι μέτρα τα οποία πλέον στη φάση που βρισκόμαστε δεν νομίζω ότι μπορούν να έχουν σοβαρά αποτελέσματα, αλλά πιο πολύ είναι για να λέμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Καλή σας ημέρα, κύριε Ελευθερίου, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια σας.